Ο λόγος που εμείς κέντρωσης είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών έχει να κάνει με μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που στην ουσία δεσμεύει και κόβει τα λεφτά από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, λεφτά που προορίζονται και που με νόμο έχουν κατοχυρωθεί στον Ερυθρό Σταυρό για το... και είναι συμβατό αντάλλαγμα για τα δύο νοσοκομεία που παραχωρήσει ο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο κράτος. Και μιλάει για το νοσοκομείο, το σπιτιό της Βούλας και τον Ερυθρό Σταυρό στο Αλελόκηπο. Είστε και απλήρωτοι, έτσι δεν είναι? Είμαστε απλήρωτοι 4 μήνες και με αυτή την απόφαση που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα που είχαμε και που διπλωνόμασταν έτσι κι αλλιώς, με αυτή την απόφαση στην ουσία καταδικάζει το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε κλείσιμο. Δηλαδή πάμε για λουκέτο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο οργανισμό στη χώρα, μιλάμε για ένα τοπικό οργανισμό που αντί να είναι αυτή την ώρα δίπλα στον Έλληνα πολίτη, έχει κατεβεί στους δρόμους για να διεκδικήσει τα λεφτά του.